Η Ρωσική Εκκλησία πάνω επέλεξε τελικά τη σκληρή στάση, όπως φαίνεται. Συνεδρίασε σήμερα η Ιερά Σύνοδος εκτάκτος του Πατριαρχείου της Μόσχας και αποφάσισε ότι θα πρέπει να αναβληθεί, να επιμείνει δηλαδή στην πρότασή της να αναβληθεί η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, η οποία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει την Τρίτη, την ερχόμενη Πέμπτη, και να μην μετάσχει στις εργασίες αν δεν αναβληθεί, επικρίνοντας το Οικουμενικό Πατριαρχείο ότι δεν συζήτησε καν την πρόταση του Πατριαρχείου της Μόσχας. Μάλιστα, το πρακτορείο Interfax αποδίδει δήλωση του κατά το κοινός λεγόμενο Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσικής Εκκλησίας, του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκα Ιελαρίωνα, ο οποίος φέρεται σύμφωνα με το πρακτορείο TASK, Interfax, να δήλωσε ότι μια πανορθόδοξη σύνοδος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλη την Εκκλησία και μόνο στην περίπτωση αυτή οι αποφάσεις θα είναι νόμιμες. Από πλευράς τώρα της διοργάνωσης, επισημαίνεται από το γραφείο τύπου της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου ότι οι προετοιμασίες για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο συνεχίζονται κανονικά. Αναμένουμε με χαρά να υποδεχθούμε τις ορθόδοξες αυτοκέφαλες εκκλησίες στην Κρήτη. Ανώτατες εκκλησιαστικές πηγές τονίζουν ότι δημιουργείται πλέον μία πόλωση στην Ορθόδοξη Εκκλησία ισχυρή και δείχνουν με νόημα νωρίτερα σήμερα δήλωση του εκπροσώπου τύπου της Ρωσικής Εκκλησίας, ο οποίος αναφέρθηκε σε σχέδιο αιτήματος από πλευράς ομάδας βουλευτών της Ουκρανικής Βουλής προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη με το αίτημα να χορηγηθεί αυτοκεφαλία στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. Και θεωρούν ότι αυτό σχετίζεται και ότι θα πρέπει να συνυπολογιστεί στο πώς θα εκλειφθούν και θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. 16 με 26 Ιουνίου, επαναλαμβάνω, θα δούμε ποια εξέλιξη θα έχει με τις απουσίες τις οποίες επεσήμανες και εσύ.